Καλησπέρα σας κύριε Λαζάνη, τι κάνετε από Θεσσαλονίκη? Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς νομικοί δημοσιογράφοι, μάλλον νομικοί δεν είμαστε, αλλά τους κάνουμε πολύ μεγάλη επιτυχία πολλές φορές, όπως έχετε διακρίνει, είτε στο πολιτικό είτε στο αθλητικό σκηνικό. Τώρα όμως έχουμε έναν ειδικό και αυτός είστε εσείς. Θέλω να καθίσουμε εμείς αναπαυτικά στις καρέκλες μας και να ακούσουμε έναν νομικό να μας πει τι ακριβώς έγινε σε αυτή την περίπτωση. Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι δεν χειριζόμουν μόνος μου την υπόθεση. Υπήρχαν και άλλοι δύο συνάδελφοι, η κυρία Σεβαστοπούλη και ο κύριος Παπαγεωργίου. Μάλιστα. Με τους οποίους συμπορευτήκαμε σε αυτό το δεκαήμερο των δικαστηρίων, των αθλητικών δικαστηρίων. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι εξ αρχής δηλώσαμε την πεποίθησή μας ότι η υπόθεση θα κερδιθεί, διότι είναι ένα νομικό θέμα το οποίο δεν μπορεί να ξεπεραστεί σε καμία περίπτωση. Είναι το θέμα της παραγραφής, το οποίο ήταν και το πρώτο θέμα που θέσαμε και έπρεπε να εξετάσει το δικαστήριο πρώτα απ' όλα. Ναι. Το οποίο δεν μπορούσε να ξεπεραστεί. Αυτό αποτυπώθηκε και στην απόφαση. Παραγραφή σημαίνει ότι πέρασε το χρονικό διάστημα που θα μπορούσε να τιμωρηθεί ο ΠΑΣ, ας πούμε. Καλά το καταλαβαίνω. Δηλαδή, γιατί αυτή η υπόθεση είναι από το 2015, από ό,τι βλέπω. Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι το δικαστήριο δεν μπήκε στην ουσία. Είναι πολύ σημαντικό, διότι θα πούνε κάποιοι ότι. Διότι εξετάζει πρώτα εάν η καταγγελία είναι πρόθεσμη ή εκπρόθεσμη. Αυτή είναι η παραγραφή. Δηλαδή, πότε γίνεται η ποινική δίωξη, πότε ξεκινάει. Αυτή ξεκίνησε εκτός της πενταετίας που ορίζει ο νόμος για τα πλημελήματα, καθότι αυτό από το δικαστήριο το ίδιο έγινε σαν ποινικό αδίκημα. Ναι. Οπότε, κατά συνέπεια, δεν μπορούσε να εξεταστεί περαιτέρω υπόθεση. Άρα, δεν υπήρχε στην ουσία. Γιατί θα βγουν κάποιοι και θα πούνε ότι άρα έγινε το αδίκημα, αλλά παραγράφηκε. Όχι, ναι, δεν έγινε το αδίκημα. Αυτό θα σκεφτεί ο καθένας. Και εγώ αυτό σκέφτηκα τώρα που το είπατε. Ακριβώς. Διότι ο δεύτερος ισχυρισμός μας ήταν ότι δεν έχει γίνει και δεν αποδεικνύεται με κανένα έγγραφο. Μισό λεπτό. Τον Μπας, ποιος τον τιμώρησε μετά από 7 χρόνια? Πείτε μας λίγο την υπόθεση ακριβώς που έγινε. Δηλαδή, είναι η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Καλά το λέω μέχρι τώρα, έτσι. Σωστά. Να τιμωρηθεί ο ΠΑΣ για μη δήλωση μεταβίβαση μετοχών το 2015. Και εγώ ρωτάω τώρα, έτσι, ερώτηση Δευτέρας Δημοτικού. Γιατί από το 2015 έγινε αυτό το 2022? Λοιπόν, έγινε μια καταγγελία πέρσι μετά τον υποβασμό της Λάρισας τον κύριο Κούγια. Ανέφερε ως καταγγελία ότι η ΠΑΕΠΑΣ Γιάννα δεν διοικείται από τον κύριο Χρυσοβασίλη, αλλά από άλλη ομάδα. Και ανέφερε μερικά ονόματα. Ενώ αρχικά η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο, την επανέφερε τον Οκτώβριο και δικάστηκε τον Φεβρουάριο. Μισό λεπτό. Δηλαδή είχε γίνει αυτή η μεταβίβαση τέλος πάντων, και κάποια στιγμή πέρυσι, λέτε, ο κύριος Κούγιας έκανε μια καταγγελία. Προφανώς ήθελε να γλιτώσει ίσως με αυτόν τον τρόπο τον υποβιβασμό της Λάρισας. Καλά το σκέφτομαι, ωραία. Λοιπόν, και αυτό άργησε ένα χρόνο όμως να γίνει. Δεν παίζει ρόλο, παίζει ρόλο τη στιγμή της καταγγελίας. Η παραγραφή τη μετράμε από τη στιγμή που έγινε η καταγγελία από τον κύριο Κούγια. Αυτό είπατε ένα χρόνο έχει όμως. Ναι, το 2020. Άρα δεν την κλείτωσε τη Β' Εθνική, έπαιξε. Ναι, αλλά και δεν τιμωρηθήκαμε. Ορίστε. Δεν τιμωρηθήκαμε όμως. Για πότε λέτε, δηλαδή, για τώρα. Έκανε καταγγελία. Ναι. Πέρσι, αφού υποβιβάστηκε για να γίνει γρήγορα η διαδικασία. Αυτό λέω, ότι δεν έγινε γρήγορα η διαδικασία. Αυτό. Καλά το κατάλαβα τότε. Αυτό δεν είναι δικό μας. Ωραία. Ναι, φυσικά και δεν είναι δικό σας. Φυσικά. Απλά για να το καταλάβω. Και τι έλεγε αυτή η καταγγελία, κύριε Λαζάνη? Τι έλεγε αυτή η καταγγελία? Ότι η ΠΑΕ Παζιάννα έχει μεταβιβάσει τις συμμετοχές της παράνομα και την ελέγχει μια άλλη ΠΑΕ της Ελλάδος. Ποια ΠΑΕ? Ανέλυε αναλυτικά. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Α, δεν μπορείτε. Οκ. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, κλείθηκε μόνο η ΠΑΕΠΑΣ για να δώσει εξηγήσεις. Όχι, η Επιτροπή Επαγγελματική. Πώς λέγεται? Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δέχθηκε ότι αυτό που κατήγγειλε ο κύριος Κούγιας είναι αλήθεια, ας πούμε. Και τιμώρησε τα Γιάννενα. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν τιμωρεί, βγάζει μια γνωμοδότηση. Ναι, οκ. Ναι, έχετε δίκιο. Πρέπει να το λέμε σωστά. Η διαδικασία αυτή η γνωμοδότηση ήταν ότι έχει γίνει μεταβίβαση χωρίς την άδειά της. Άρα είναι άκυρη. Αυτό είναι η χωρίς την άδεια της Επιτροπής. Μπράβο. Και αυτή τιμωρείται με ποινή αφαίρεση βαθμών, έλεγε η Επιτροπή. Βέβαια, εκεί πέρα είχαμε και ζητάσεις, διότι τα άρθρα με τα οποία κατηγορούμασταν δεν επιφέρουν αφαίρεση βαθμών. Πρωτόδικα
Δυστυχώς το δικαστήριο δέχτηκε την νομοδότηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, γι' αυτό προχωρήσαμε στην εύση. Μισό λεπτό. Το δικαστήριο πώς δέχτηκε την νομοδότηση? Εκεί το χάνω κάπου, κύριε Λαζάνη. Δηλαδή, υπάρχει μία εισήγηση. Αυτή είναι η αφαίρεση προφανώς την αποφάση του δικαστηρίου μετά. Άρα το δικαστήριο μετά, βλέπει, δεν ακούει μόνο, δεν δέχεται μια εισήγηση και δεν το μελετά καθόλου το θέμα, έτσι δεν είναι? Ή ό,τι πει η Επιτροπή. Φυσικά. Άρα το δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχει κάτι εδώ και πρέπει να τιμωρηθεί. Το πρωτόδικο. Μπράβο, το πρωτόδικο, ακριβώς. Ναι. Το πρωτόδικο. Ναι, το πρωτόδικο. Το δικαστήριο δέχτηκε σχεδόν όλη την νομοδότηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Για το πρωτόδικο, προσπαθώ τώρα να πω τους σωστά τους νομικούς όρους, αλλά για τους πρωτοδίκες, να το πω έτσι, για το πρωτόδικο, καλά το λέω, δικαστήριο, δεν έπρεπε, δεν ήξεραν εκεί ότι έχει παραγραφεί αυτό εδώ για να με συνεχίσουν? Δεν μπορούσαν να το εξετάσουν αυτό? Επίσης είχαμε θέσει το θέμα παραγραφής, αλλά η πρόεδρος που εξέτασε το θέμα πρωτόδικα έχει άλλη άποψη, ότι δεν παραγράφεται για χύψη λόγου. Εν πάση περιπτώσει, έχει η σημερινή απόφαση αφαιρεί τελείως και εξαφανίζει την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου. Άρα είναι σαν να μην υπάρχει. Άρα την υπόθεση δεν την εξετάσαμε. Να δούμε τι έγινε. Στην ουσία όχι, σήμερα. Τέλεια. Αλλά σας λέω ξανά ότι η πεποίθησή μας και η γνώμη μας, ναι, και θα δικαιωνόμασταν και σε αυτό το κομμάτι, εφόσον δεν υπήρχε παραγραφή, δεν υπάρχει καμία απόδειξη για μεταβίβαση, για άκυρη μεταβίβαση. Άρα εμείς οι υπόλοιποι, απόδειξη, κύριε Λαζάνη, μένουμε με την απορία αν τελικά έχει γίνει κάτι ή δεν έχει γίνει κάτι. Παραγραφή, γεια σας. Είναι νόμος βασικά, έτσι, πατήσατε πάνω στον νόμο, δεν είναι? Μετά από πόσα χρόνια παραγράφεται δηλαδή αυτό? Μετά από 5 χρόνια. Μετά από 5, άρα ο κύριος Κούγιας έπρεπε να το κάνει 2020 αυτό, ας πούμε. Για να μην έχει παραγραφεί και να προχωρήσει. Αν το θέσουμε με το ερώτημά σας, όπως το λέτε, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση σας ξαναλέω ότι δεν υπάρχει καμία μεταβίβαση. Άρα πάτε στην Επιτροπή και λέτε ότι κοιτάξτε, αυτό είναι το 2015. Τώρα έχουμε 2022. Οπότε να μην ασχοληθούμε, να μην σπαταλήσουμε και το χρόνο μας. Έχει παραγραφεί το έργο. Δεν πάμε σε λεπτομέρειες τώρα αν έγινε ή δεν έγινε αυτό. Θέλουμε τους βαθμούς πίσω γιατί έχει παραγραφεί. Κοιτάξτε, νομικά είμαστε υποχρεωμένοι όχι μόνο να μιλήσουμε για την παραγραφή, αλλά και για τα υπόλοιπα ζητήματα. Μιλήσατε? Για τα υπόλοιπα ζητήματα. Εννοείται. Και? Πήγαμε έγγραφα, πήγαμε φορολογικά στοιχεία, πήγαμε το μετοχολόγιο, πήγαμε τις οικονομικές διαδικασίες που έγιναν στην ΠΑΕ όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Εμείς τα πήγαμε και είπαμε. Απλά έμεινε το δικαστήριο μόνο σε αυτό, έτσι έπρεπε νομικά διαδικαστικά. Αφού εξετάζει πρώτα αυτό, πρέπει να το εξετάσει και να τελειώνει. Άρα αυτά που πήγατε εσείς έμειναν στην ιστορία ή τα κράτησε ο δικαστής από περιέργεια και μόνο? Να τα διαβάσει, να δει αν είναι οκ. Okay. Ωραία, το θέτεται, αλλά δεν έγινε έτσι. Όχι, έτσι το αντιλαμβάνομαι γι' αυτό. Πραγματικά, δηλαδή, όπως μου έρχεται από αυτά, ορμόμενος από αυτά που ακούω, αυτά ρωτάω. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Προφανώς. Γιατί δεν τα γνωρίζω κιόλας, γι' αυτό. Προφανώς δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο στην παραγραφή σαν νομική, διότι είδατε και η πρωτόδικη απόφαση είχε άλλη απόψη. Άρα, εμείς μπαίνουμε και στην ουσία συνέχεια. Δηλαδή, λέμε ότι αυτά τα πράγματα δεν έγιναν, αποδεικνύονται με αυτά τα έγγραφα. 1, 2, 3. Ναι. Θέτουμε όλες τις στοιχεία του ερωτήματος, ανεξάρτητα άμα ο δικαστής θα μείνει στο ένα θέμα ή θα πάει στο νούμερο 2, θα μπει στην ουσία της υπόθεσης. Και ο πρώτος δικαστής, κύριε Λαζάνη, γιατί δέχτηκε ότι είχατε κάνει? Πού είχε πατήσει, ας πούμε, και τι είχε δει? Δεν μπορώ να γνωρίζω πώς το σκέφτηκε. Βλέπω το σκεπτικό του, το οποίο εμένα με εξοργίζει σαν νομικό. Γιατί? Διότι ακόμα και στην ουσία που μπήκε, ναι, κάνει νομικά άλματα τα οποία δεν επιτρέπονται ούτε αποδεικνύονται. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση όλο αυτό το νομικό άλμα. Και μάλιστα στην Επιτροπή Εφέσεων διάβασα κομμάτια της απόφασης πρωτόδικης. Μισό λεπτό, γιατί πάλι θέλω να γίνω σοβαρός. Όταν λέτε νομικό άλμα, τι εννοείτε? Νομικό άλμα σημαίνει ότι ενώ έχει μπει σε μια σκέψη ότι έχει γίνει μεταβίβαση, στην αμέσως επόμενη σελίδα μιλάει για πιθανολόγηση. Α. Ή για πρόθεση μεταβίβαση. Εμείς το λέμε κάπως αλλιώς εδώ στα. Δεν μπορώ να το πω βέβαια στον αέρα. Εμείς το λέμε κάπως αλλιώς στον αθλητισμό. Έχει σχέση με ενόργανη. Ή με ρυθμική γυμναστική. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Δηλαδή το νομί. Εσείς το λέτε πιο ωραία. Εντάξει, οκ. Ναι, αυτό λοιπόν δεν επιτρέπεται. Όχι, δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται γιατί το έγραψα. Δεν το θεωρώ παράλογο. Ναι, οκ. Ναι. Αυτό. Και σήμερα τελειώνει. Αυτό είναι οριστικό ή θα έχουμε τίποτα, καμιά παρέμβαση αύριο για να, πώς το λένε, μισό λεπτό, αναψηλάφιση? Δεν γίνεται, τελείωσε. Τελείωσε. Άμα πάει τελείωσε. Άμα πάει στο ΚΑΣ. Ποιος θα πάει στο ΚΑΣ? Ο Κούγιας, ο κύριος Κούγιας, δεν ξέρω αν είναι η Λάρισα, ξέρω εγώ.
Πώς να το πω. Νομίζω μόνο η ΠΑΕ όφη έχει δικαίωμα να πάει, έχει έρευνα συμφέρον, αλλά και πάλι δεν έχει κάνει παρέμβαση στα προηγούμενα δικαστήρια. Δεν νομίζω ότι σκέφτεται τις απόψεις. Μα αφού είναι καταγγελία της Λάρισας, πώς έχει δικαίωμα όφη, επειδή χάνει τη θέση. Προσέξτε, εδώ πέρα υπάρχουν και άλλα νομικά θέματα. Για παράδειγμα, η ΠΑΕ Λάρισα δεν συμμετέχει στο Super League 1. Δεν μπορεί να παρασταθεί στα δικαστήρια. Δεν έχει ένα νομικό δικαίωμα. Δεν έχει κάποιο όφελος από την έκβαση της υπόθεσης. Μάλιστα. Τι ωραία. Τέλεια. Τέλεια, δηλαδή γι' αυτό έκανα. Αυτές που ξαναλέω είναι οι απόψεις μας, έτσι. Εννοείται, μα γι' αυτό. Μα γι' αυτό. Τι είναι το πρώτο πράγμα που είπαν οι άνθρωποι των Ιωαννίνων. Βασικά η απόφαση πώς ανακοινώθηκε σήμερα, πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δημοσιεύτηκε στην ΕΠΟ και μας έστειλαν στα email μας. Ναι. Πολύ γρήγορα έγινε αυτό, έτσι. Δεν έχουμε συνηθίσει να. Έπρεπε να γίνει και πιο γρήγορα για να μην υπάρξει όλο αυτό το μπάχαλο στην τελευταία αγωνιστική. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι, γιατί αυτή η εισήγηση της Επιτροπής για την αφαίρεση των βαθμών πόσο καιρό πριν έγινε, περίπου η πρωτόδικα που λέμε. Όλα αυτά διήρκησαν περίπου 20 μέρες. 20 μέρες, πάλι καλά. Πάλι καλά. Όλα αυτά διήρκησαν. 20 μέρες, τέλεια. Μάλιστα, λοιπόν, άρα τώρα δεν μπορεί να καθίσει να χρησιμοποιήσουμε μια ακόμη ώρα που τον έχω αποστηθήσει αυτόν να εφεσιβάλλει την απόφαση αυτή κανείς, έτσι δεν είναι. Όχι βέβαια, αφού είναι τέλεια. Εφεσιβάλλει στην έφεση δεν γίνεται. Δεν ξέρω εγώ. Νομικήστηκα μπορεί να γίνεται, γι' αυτό ρωτάω. Όχι. Έφεση στην έφεση και κόντρα έφεση. Ξέρετε γιατί το ρωτάω, κύριε Λαζάκη, και με αυτό να κλείσουμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπατε απλά τα γράμματα. Λόλα, να ένα μήλο δηλαδή, για να τα καταλάβουμε όλοι. Γιατί τις προάλλες ένας ποδοσφαιριστής του Άρη έχασε μια υπόθεση οικονομικού ενδιαφέροντος στο ανώτο δικαστήριο, αθλητικό το ΚΑΣ. Και μετά ξαναπήγε σε άλλο δικαστήριο και δικαιώθηκε. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση και τα ρωτάω και τα ξαναρωτάω αυτά. Μήπως έκανα παραθυράκι. Κοιτάξτε, είναι άλλη διαδικασία. Αν χάναμε εμείς την υπόθεση σήμερα, θα μπορούσαμε να πάμε στο ΚΑΣ και να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα στο ΚΑΣ για να σταματήσουμε το πρωτάθλημα. Για να μην γίνει επιχείρωση. Είναι άλλη διαδικασία. Πήγαμε όμως στον ΕΠΟ, στο διαιτητικό, να κάνουμε ασφαλιστικά, δεν μπορούσαμε. Εάν δεν είχε βγει η απόφαση. Τέλεια. Κάθε διαδικασία έχει το ενδιαφέρον της και τη δικιά της οικονομική πορεία. Τέλεια, τέλεια. Δεν χωράει κάτι άλλο. Τέλεια. Με καλύψατε. Και θέλω να πιστεύω να μας καλύψατε και τους ακροατές μας δηλαδή εδώ στο Λίμπερο. Κύριε Λαζάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να κλείσω λέγοντας μια ευχή, μια προτροπή ότι δεν μπορούν οι ομάδες για διοικητικά λάθη να τιμωρούνται με αφαίρεση βαθμών. Εγώ αυτό έχω να πω. Είναι τραγικό, πρέπει να βρουν κάποιον άλλο τρόπο να τιμωρούν κάποιες υποθέσεις. Είδαμε την υπόθεση του Άρη, βλέπουμε τώρα την υπόθεση του Παζιάννα. Ναι, ναι, αυτό με την αφαίρεση. Μόνο αν είναι κάτι χοντρό, άμα είναι. Άμα είναι κάτι πολύ χοντρό, ναι. Ας πούμε, εντάξει, η αφαίρεση δικαιολογείται να το πω. Χοντρό όταν εννοείται, ναι, παράδειγμα να υπάρχει κάτι με πτώση στη διάρκεια του αγώνα. Ναι, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για διοικητικές παραβάσεις, οι οποίες διώκονται με αφαίρεση βαθμών. Είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι και εργαζόμενοι να έχουν τέτοιες καμπανεβάσματα. Να σας ρωτήσω έτσι και κάτι στο τέλος τώρα, έτσι χαλαρό. Τελικά η δήλωση μεταβίβαση μετοχών είχε γίνει. Έχει παραγραφεί ούτως ή άλλως. Είχε γίνει το 2015 ή όχι? Όχι, καμία δήλωση. Σας το λέω εντύμως. Καμία μεταβίβαση μετοχών δεν έχει γίνει. Θέλει για να γίνει μεταβίβαση κάποιο συγκεκριμένο τύπο. Σε καμία περίπτωση ένα πληρεξούσιο, το οποίο καταγγέλθηκε ο κ. Σκούκιας, δεν μπορεί να αποτελέσει μεταβίβαση μετοχών. Α, δεν έγινε. Με θητεία για πρόθεση μεταβίβαση μπορεί να πει ότι θέλει. Ναι, είπα δήλωση πριν, ήθελα να πω μεταβίβαση. Άρα λέτε ότι δεν έγινε καμία μεταβίβαση. Η ομάδα την έχει ο κ. Χριστοβασίλης και δεν κουνήθηκαν, ούτε μισή μετοχή δεν κουνήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Καμία. Τέλεια. Καμία. Τέλεια. Κύριε Λαζάνη, σας ευχαριστώ. Θα τα κάνατε όλα εύκολα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, γεια σας.